41 πεταλόφου Δικός. 40 πεταλόφου Αγία Σοφία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προετοιμασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εν όψη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η κάμερα του ΦΛΑΣ βρέθηκε το πρωί της 5ης 4ης Ιουλίου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κοζάνη, καταγράφοντας από κοντά τη συγκέντρωση και διαχείριση του εκλογικού υλικού από τους εργαζόμενους της αντιπεριφέρειας. Ενώ πολλά περισσότερα για την όλη διαδικασία μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς. Ήδη γίνεται όλη η προεργασία με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει από τις υπηρεσίες με το συντονισμό της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου το εκλογικό υλικό που αφορά τα εκλογικά τμήματα και την διαδικασία ολόκληρη την εκλογική να φτάσει στους Δήμους, έτσι ώστε να το παραλάβουν από εκεί οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία της διενέργειας των εθνικών εκλογών το πρωί της Κυριακής. Τώρα, λίγο για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα, ποια είναι η διαδικασία που κάνουν σήμερα οι υπάλληλοι με το εκλογικό υλικό, είναι όλοι υπατμούν? Όλο το προηγούμενο διάστημα, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα υπάρχουν βάρδιες που λειτουργούμε περίπου 18 ώρες την ημέρα, έγινε η παραλαβή των ψηφοδελτίων, τα οποία με μέρημα των πολιτικών σχηματισμών πρέπει να φτάσουν στις περιφερειακές ενότητες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια των εκλογών. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η διαδικασία. Τα ψηφοδέλτια αυτά και όλο το εκλογικό υλικό, εγκύκλοι, βιβλία τα οποία πρέπει να σφραγιστούν και να υπάρχουν έτοιμα για κάθε, βιβλία πρακτικών εννοώ, για κάθε εκλογικό τμήμα σε ολόκληρο το νομό, αναδήμο και αναδημοτική ενότητα, έχουν διαχωριστεί από τους υπαλλήλους που αποτελούν το εκλογικό συνεργείο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με βάση τις εντολές και τις διαδικασίες του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός ψηφοδελτίων σε κάθε εκλογικό τμήμα από όλα τα κόμματα τα οποία ήρθαν με απόδειξη παραλαβής και παρέδωσαν τα ψηφοδέλτιά τους. Ετοιμάζεται λοιπόν ο σάκος που περιλαμβάνει από το στυλό που χρειάζεται μέχρι και ό,τι άλλο, κλειδαριές, εκλογικό υλικό, γραφική ύλη, εγκύκλιους, ψηφοδέλτια κτλ., προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνεται όλο το προσωπικό και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας που εμπλέκονται με αυτή την εκλογική διαδικασία. Είναι η πέμπτη εκλογική διαδικασία που γίνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιφερειακής θητείας και πάντα με άψογο τρόπο και με την διαδικασία που ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη μετάδοσή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, πάντα με τη συνέπεια και την εγκυρότητα που υπάρχει, φέρνουμε εις πέρας αυτό το έργο. Άρα, για να κλείνουμε, και το βράδυ της Κυριακής θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην περιφέρεια για τα αποτελέσματα. Υπάρχουν, ο καθένας έχει το ρόλο του, κύριε Γαϊτάνη, που αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες τα συγκεκριμένα τμήματα. Το τμήμα της διαφάνειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αυτό που το βράδυ εκείνο μαζί με όλη τη διοίκηση, το τμήμα διοίκησης και οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας θα παραλαμβάνει με τον τρόπο που έχει καθορίσει το Υπουργείο και προβλέπεται τα αποτελέσματα. Θα καταχωρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών έτσι ώστε η Singular να μπορεί να εκδώσει εκλογικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα και από το site της Περιφέρειας, όπως πάντα, θα υπάρχει έγκαιρη άμεση ενημέρωση σε σχέση τόσο με τους πολιτικούς σχηματισμούς, τα κόμματα δηλαδή, όσο και με τους επιμέρους σταυρούς ψήφους που παίρνουν οι υποψήφοι βουλευτές στη διαδικασία αυτή.